ακούτε την εκπομπή «Κενά μηνύματα». Μια αναζήτηση νέων μηνυμάτων μέσα από τα βιβλία. Επιμέλεια παρουσίαση Γιώργος Γιώτας. Αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Διαβάζουμε κείμενα από το βιβλίο με τίτλο «Αγάπη και γάμος» του πρωτοπρεσβυτέρου Μιχαήλ Καρδαμάκη. Σεξουαλισμός και ερωτισμός. Υπάρχει ένας απλός ορισμός σεβασμού του ανθρώπου. Ο άνθρωπος για τον άνθρωπο είναι πράγμα ιερό. Ο άνθρωπος για τον άνθρωπο είναι ένα μυστήριο, το μυστήριο του προσώπου, της ελευθερίας και της αγάπης κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Αποτελεί σεβασμό προς το ανθρώπινο μυστήριο το να μην μπορούμε να αμφισβητήσουμε πως ο άνθρωπος είναι μεγαλύτερος, άπειρα μεγαλύτερος από τις πράξεις και την ίδια τη ζωή του. Καμιά πράξη ή εκδήλωση, καμιά δραστηριότητα ή πρόοδος δεν μπορεί να εξαντλήσει ή να τελειώσει τον άνθρωπο, ο οποίος σε πείσμα κάθε απογυμνώσεως ή απλουστεύσεώς του θα παραμένει ουσιαστικά μυστήριο, μια δέσμη ερωτήσεων, ο μεγάλος άγνωστος μέσα στην ανίποτη ομορφιά του κόσμου, στην ανακάλυψη ότι όλα είναι μυστήρια. Το κάθε τι είναι μυστήριο. Αλλά βλέπετε, είμαστε εχμάλωτοι στη μανία της εποχής μας που θέλει να εξηγείται και να εξηγεί τα πάντα, να περιπατεί ανεδός και να παραμένει τυφλή στο κρυμμένο μυστήριο του ανθρώπου και του κόσμου. Είμαστε δούλοι στην τεχνοκρατική τάση της εποχής μας να θέλει να μεταποιεί τη σοφία σε απλές πληροφορίες. Τα μυστήρια σε προβλήματα. Τάση που δεν βεβηλώνει μόνο τη μυστηριακή ομορφιά του ανθρώπου και του κόσμου, αλλά και που οδηγεί στην αποιεροποίηση των ανθρώπινων σχέσεων, των σχέσεών μας με τους άλλους, ή στη μετατροπή και την αντικατάσταση των άλλων με ένα φάντασμα φραστικό. Στην Ορθόδοξη Ανθρωπολογία δεν συναντούμε αντιλήψεις και αιρέσεις φιλοσοφικές και θρησκευτικές που να μειώνουν ή να αρνούνται την πραγματικότητα και λειτουργικότητα του σώματος. Το σώμα ανήκει στο όλο μυστήριο του ανθρώπου. Ο άνθρωπος δεν έχει ένα σώμα, αλλά είναι σώμα και εκφράζεται με το σώμα. Είναι σωματικός ως το πνεύμα του και πνευματικός ως το σώμα του. Στην Εκκλησία αρνούμαστε, γιατί ακριβώς είναι αίρεση, κάθε διαρχία ή διαίρεση που οδηγεί στην αντίθεση και στην αλλοτρίωση, στην προσωπική καταστροφή του ανθρώπου ή στην άρνηση της ενότητας και καθολικότητάς του. Αρνούμαστε, αν θέλετε, κάθε αγγελισμό που αντιστρατεύεται μάλιστα στη σωτηρία του σώματος, γιατί δεν ταυτίζεται με ένα τέτοιο ιδεώδες ο τελικός σκοπός του ανθρώπου. Η οριστική σωτηρία, δυνάμη του έργου του Θεάνθρωπου Χριστού, είναι σωτηρία και του σώματος, η μεταμόρφωση του θνητού του σώματος σε άφθαρτο σκήνομα Θείας Δόξας. Έτσι πιστεύουμε στην Ανάσταση των σωμάτων των ανθρώπων, γιατί δεν είναι απλώς η ψυχή αθάνατη, αλλά όλος ο άνθρωπος έχει κληθεί και οφείλει να γίνει αθάνατος. Η Βίβλος μας υπενθυμίζει πως και η ψυχή είναι θνητή στο χωρισμό και την αλλοτρίωσή της από το Θεό, γεγονός που μαρτυρεί πως η διδασκαλία για την αθανασία της ψυχής δεν είναι εκκλησιαστική αλήθεια.
Ο άνθρωπος λοιπόν είναι ένας ενιαίος καθολικός κόσμος. Για τούτο και η αντίθεση ψυχής και σώματος. Ο μερισμός δηλαδή του ενιαίου και καθολικού ανθρώπου αποτελεί αίρεση φιλοσοφική και όχι διδασκαλία χριστιανική. Η ορθόδοξη άσκηση, ιδιαίτερα η σωματική, είναι μια προετοιμασία της τελικής δόξας των σωμάτων, της φανερώσεως και της καταστάσεως ολόκληρου του σώματος σε πρόσωπο, σε ψυχής άγγελων, λελογισμένων τεσσαρετές, όπως αναφέρει ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, όταν το τέλος της αρετής είναι λογισμού ειρήνη και αγιασμός σώματος, όπως αναφέρει ο Άγιος Ηλίας ο Πρεσβύτερος. Είναι μια προετοιμασία να ανέλθουμε στον ουρανό μετασώματος, όπως αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Η ορθόδοξη άσκηση δεν πολεμεί και δεν αρνείται το σώμα. Αντίθετα, το σέβεται και το προσκυνά. Όχι μόνο γιατί ο άνθρωπος είναι σώμα, λειτουργεί σωματικά, αλλά και γιατί με αυτό ο Θεός εργάστηκε τη σωτηρία μας. «Σέβον, ου παύσω με τύλι, διείς η σωτηρία μου ήργαστε», όπως αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Γιατί γνωρίζει ότι το ανθρώπινο σώμα δεν αγιάζεται στην περιφρόνηση ή την απόρριψή του, αλλά στη χαρισματική του μεγαλοσύνη και την ευχαριστιακή του αναφορά, στην απελευθέρωσή του από τα πάθη και στη μετοχή του στην ελευθερία της Αναστάσεως, της αιώνιας ζωής. Η ορθόδοξη άσκηση έχει μάθει να περιγράφει το ασώματο μέσα στο σωματικό, αποσπώντας έτσι τον άνθρωπο από την επιφάνεια όπου η συνείδηση εκπορνεύεται, για να πορευτεί μέσα στα ίδια τα βάθη του σώματος προς μια μεγαλύτερη διαφάνεια. Δεν είναι άσκηση σωματοκτόνος, αλλά παθοκτόνος, όπως αναφέρει ο Αββάς Ποιμήν. Άσκηση δηλαδή που δεν αγωνίζεται εναντίον της σάρκας, αλλά των διαστροφών της, ή που παλεύει να μεταμορφώσει τη σάρκα σε σώμα. Το σώμα και τα μέλη του, καθώς και ο κόσμος και η φύση, δεν είναι καθεαυτά κακά, γιατί τίποτα δεν είναι οντικά κακό. Τα πάντα γίνονται κακά στο χωρισμό τους από το Θεό και στον αποχωρισμό τους από την ολότητα του ανθρώπου, εκεί δηλαδή που ο άνθρωπος μεταβάλλεται σε φυσικό ή αυτόνομο άτομο ή χάνει στην αυτονομία ή αυτάρκειά του το πλήρωμα της αληθινής ζωής που βρίσκεται στην αγαπητική κοινωνία, στην προσωπική σχέση του όλου Θεού με τον όλο άνθρωπο. Τα πάντα, και το σώμα και τα σωματικά, γίνονται κακά στη φυσική ατομικότητά τους, στην τάση να πραγματοποιούν τη ζωή με τις δικές τους κτιστές δυνάμεις, στην ίηση να υψώνονται σε αυτοαιτία και αυτοσκοπό. Το κακό δεν δημιουργείται, αλλά παρισάγεται σαν παράλογο και παράσιτο, σαν ασχήμια και είδωλο στην όμορφη και καλή λίαν δημιουργία του Θεού. Κακό είναι τα πάθη, το παραφύσι, η κατάχρηση ή παράχρηση του σώματος και των σωματικών μελών. Στο σώμα δεν υπάρχει κακό, επειδή το σώμα δεν είναι πονηρό. Ο νους θεωρείται κακός στα σαρκικά του φρονήματα ή στις άλογες επιθυμίες που εναντιώνονται στο Θεό και αλωτριώνουν από το Θεό, για να καταντούν τα χωρισμένα και αλωτριωμένα πράγματα, τα πτωχά και ασθενή, τα κακά και επικίνδυνα. Το σώμα ου χαμαρτάνει καθεαυτό, αλλά δια του σώματος η ψυχή. Καν μεν υποτάφτης πορνεία παραδοθεί, γίνεται ακάθαρτον. Εάν δε Αγία Ψυχή συνοικήσει, γίνεται ναός Αγίου Πνεύματος, όπως αναφέρει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων.
Κακό με άλλα λόγια είναι η διαστροφή, η έκπτωση της φύσεως, το είδωλο, η ειδωλολατρία. Η αλλίωση των απαθών παθών σε πάθη πονηρά. Είναι η πτώση του ανθρώπου που είναι ο άνθρωπος του πόθου, ο θέλων, ο άνθρωπος της ελευθερίας και της αγάπης και της αιώνιας ζωής. Και ο εγκλεισμός του στην αυτοικανοποίηση του πόθου του στην αυθαίρετη επιθυμία, στο σαρκικό αισθησιασμό που δουλώνουν, αλωτριώνουν και απελπίζουν. Κακό συγκεκριμένα είναι να εκπέσει το σώμα και να εκφυριστεί σε σάρκα ή κρέας και έτσι να εναντιωθεί στον πνευματικό νόμο και στο Θεό. Ο άνθρωπος να εγκλειστεί και να εξαντληθεί στον κόσμο του κρέατος ή στον πολιτισμό του κρέατος, όπου αυτό που λέμε ελευθερία δεν είναι πολλές φορές παρά εγκατάλειψη στην αρχή της ειδονής, δηλαδή υποδούλωση στα πάθη με τελικό αποτέλεσμα τη σύνθλιψη από τις αναπόφευκτες αντιφάσεις της. Κακό είναι μόνο η αμαρτία, αυτή που εισάγει τη διαρχία και δημιουργεί διλήμματα, που διασπά το ανθρώπινο πρόσωπο και το βυθίζει στην αναγκαιότητα του φύλου, που το εχμαλωτίζει στη σαρκική επιθυμία και το εξαντλεί στον ατομικό κορεσμό, που καταστρέφει τη χαρά της αγαπητικής κοινωνίας και της γαμικής ολοκληρώσεως, που ματαιώνει την άσκηση του καθολικού αγιασμού και της καθολικής μεταμορφώσεως του ανθρώπου. Ο σεβασμός προς τον άνθρωπο και τον προσωπικό τρόπο υπάρξεώς του απαιτεί να σεβαστούμε κάθε λειτουργία που αναδύεται από την προσωπική φύση και εκφράζει τον τρόπο της ανθρώπινης υπάρξεως. Εννοούμε τη μοναδικότητα της σεξουαλικής και ερωτικής λειτουργίας, που τόσο εξακολουθούν να παραποιούνται και να κακοποιούνται, ενώ πρόκειται για βαθιές προσωπικές λειτουργίες, για τρόπους υπάρξεως και σχέσεως του ανθρώπου. Κανένας πραγματικά δεν μπορεί να αρνηθεί τη δύναμη του σεξ και του έρωτα, του σαρκικού έρωτα, της σωματικής αγάπης, που αποτελούν μυστήρια και όχι προβλήματα, που συνιστούν ακριβώς λειτουργίες συνυφασμένες με την ίδια τη φύση και τη ζωή του ανθρώπου και που αντανακλούν, πρέπει να αντανακλούν, ένα πνευματικό βάθος και μια διάσταση αγαπητική. Και πρώτα η σεξουαλικότητα, η σεξουαλική λειτουργία και όχι η χωρισμένη, η αυτονομημένη σεξουαλική πράξη δεν είναι ούτε ένα είδωλο, ούτε ένα αστείο θέμα, ούτε ένα καθαρό επιστημονικό αντικείμενο. Πολύ περισσότερο δεν είναι μια δαιμονική δύναμη ή μια σφαίρα διαβολικής επιρροής, προϋπόθεση ή επακόλουθο της αμαρτίας, μια ρυθμισμένη λειτουργία του φύλου ή μια βιολογική αυτοματική διαδικασία και βέβαια θέμα πορνογραφικής διαστροφής. Είναι ένα από τα ανώτερα κριτήρια της προσωπικότητας, μια λειτουργία που ξεπερνά το άτομο, που χαρίζει μια ιδιαιτερότητα στον άνθρωπο. Είναι μια ετεροφιλική σχέση, σχέση μεταξύ μοναδικών προσώπων, μέρος της ερωτικής λειτουργίας, λειτουργία που ξεπερνά την απλή σωματική ενέργεια και ολοκληρώνεται ως έρωτας, ως κίνηση καθολική της υπάρξεως, ακριβώς μια ένωση αγάπης, όπου υπάρχει η δυνατότητα υπερβάσεως της σεξουαλικής πράξεως, της γενετήσιας, επιθυμίας καθεαυτής. Αν το σεξουαλικό ένστικτο στη διαστρεβλωμένη και πεπτοκία του μορφή είναι συχνά συνδεδεμένο με την αμαρτία, δεν είναι προφανώς το μόνο κανάλι δια του οποίου η αμαρτωλότητα προεκτείνεται μέσα στις ανθρώπινες γενιές. Άλλωστε, αυτός ο ίδιος ο γάμος είναι ένα μυστήριο. Τούτο σημαίνει ότι οι σχέσεις ανάμεσα στον άνδρα και τη γυναίκα απολυτρώθηκαν δια του Σταυρού του Χριστού, μετουσιώθηκαν από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και μεταμορφώθηκαν από έρωτα σε ένα αιώνιο δεσμό. Το θέμα λοιπόν της σεξουαλικότητας του ανθρώπου είναι θέμα βαθιά προσωπικό,
με τη διευκρίνηση βέβαια ότι δεν αποτελεί το μοναδικό ανθρώπινο θέμα, όπως τίνει να καταστεί σήμερα. Εκφράζει μια συγκλονίζουσα ανθρώπινη λειτουργία ή αν θέλετε μια ανάγκη. Πρόκειται για την υπέρβαση της μοναξιάς και του ατομισμού, της απουσίας της προσωπικής κοινωνίας και της αντικοινωνικότητας. Ή για μια μυστικιστική ένωση, μια έκσταση ερωτική και μια αλληλοπεριχώρηση στο επίπεδο της αμοιβαίας γνώσεως των προσώπων, που στην πληρότητα της αγάπης γίνεται το μυστηριώδες κάλεσμα να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας. Το σεξ χωρίς να είναι σκοπός γίνεται μια εμπειρική δυνατότητα προσωπικής κοινωνίας, διαπροσωπικού διαλόγου, όταν βέβαια αποτελεί την πρώτη βαθμίδα στην κλίμακα σεξ, έρωτας, αγάπη που ανεβαίνει η υπαρξιακή ζωή του ανθρώπου. Γιατί η αυθεντική αγάπη είναι το ισχυρότερο μέσο για να υπερβάλλουμε τη σεξουαλική επιθυμία που είναι πηγή της δουλείας και της πτώσεως. Μόνο όταν το σεξ αλωτριώνεται από τον έρωτα και πιο πάνω από την αγάπη, καταντά ένα ένστικτο ζώδες, μια μορφή δουλείας, μια αιτία πτώσεως, μια πράξη ανίας, ένα μέσο λύθης, μια απέναντι μοναξιά, μια φιλαρέσκεια ή αυτολατρεία, ένας τυφλός πόθος ή παροξισμός, ένα πάθος αισθησιακό και ακόρεστο. Σε αυτή την αλωτρίωσή του το σεξ μπορεί να καταξιώνει κάθε διαστροφή ή να εμποδίζει την υπέρβαση ή την ελευθερία μας, να μας εχμαλωτίζει στην ατέλειωτη αντίθεση των φύλων ή στην απρόσωπη βουλημία του άνδρα και της γυναίκας, να μας μεταβάλει σε σεξουαλικά αντικείμενα ή αντικείμενα της εμπορευματικοποιημένης ειδονής. Πολύ περισσότερο, η αυτονόμηση και η μονομερής έξαρση του σεξ και ο περιορισμός του σε κάποια τεχνική ή κάποιου απρόσωπου παιχνιδιού το απογυμνώνει από τις πραγματικές δυνατότητές του για την ανακάλυψη του βάθους της προσωπικής ζωής στον άντρα ή τη γυναίκα. Μήπως, για να αναφερθούμε σε ένα πραγματικά μεγάλο σκάνδαλο, το λεγόμενο στριπτίζ ή το πορνό, όπου ο άνθρωπος ναρκώνεται από τη σεξουαλική ειδονή ή τα ανέραστα αντικείμενα, δεν αποτελεί το αποκορύφωμα του αποπροσωποποιημένου σεξ ή ένα ακόμα δαιμονικό μολυσμό της ανθρώπινης ομορφιάς? Εδώ πρέπει να αναφέρουμε, σαν σε παρένθεση, την πολυσυζητούμενη, τουλάχιστον στο χώρο μας, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, που υπάρχει ο κίνδυνος στον ορθολογιστικό προγραμματισμό της ή στο επίπεδο της αντικειμενοποιημένης γνώσεως να καταντά κάποιος αυθάδης περίπατος στην εσωτερική απογύμνωση και γυμνότητα, ξετσιποσιά στον κόσμο του κρέατος, και να αποτελεί το συντομότερο δρόμο για την πλήρη εξάντληση και εξόντωση του ανθρώπου. Το πρόβλημα δεν είναι το σεξ καθεαυτό, αλλά το σεξ χωρίς αγάπη, ο σεξουαλισμός ή πανσεξουαλισμός, που συνιστά πηγή νέας αλωτριώσεως του ήδη αλωτριωμένου ανθρώπου, ώστε η άσκησή μας να πρέπει να συγκεντρώνεται στον εξανθρωπισμό του σεξ, στη μεταμόρφωση της σεξουαλικής επιθυμίας σε ένα έρωτα αγνό μέσα στη ζέση του. Έχουμε την αίσθηση πως ο γάμος θεωρείται κάτω από το πρίσμα μιας τέτοιας σεξουαλικής απλουστεύσεως και γενικεύσεως, ώστε να καταντά μια κάποια σχέση των φύλων ή συνέβρεση του αρσενικού και του θηλυκού. Και γνωρίζουμε πως όλα κατασκευάζονται και χρησιμοποιούνται για να μας οδηγήσουν σε αυτή την ένταση και την έξαρση, στην αρσενικότητα του άνδρα και στη θηλυκότητα της γυναίκας, σε μια καθαρά σεξουαλική περιοχή, όπου βέβαια δεν ανακαλύπτουμε
και δεν ολοκληρώνουμε τη φύση μας, αλλά τη γελιοποιούμε και τη βιάζουμε. Ο πανσεξουαλισμός, η μονοκρατορία του σεξ, που αποτελεί πρόσβαση και σε αυτή την ομοσεξουαλικότητα ή στην ομοφιλοφιλία, καταστρέφει την ίδια τη σεξουαλικότητα. Το σεξ που σημαίνει το διαχωρισμό των φύλων, μας εγκλείει στο εκπεσμένο σαρκικό πάθος, στην εσκοτισμένη επιθυμία και διαστρέφει το πάθος της μοναδικής αγάπης, τη βαθιά γνώση του άνδρα ή της γυναίκας στη διαφοροποίησή τους. Αλλά οι άνθρωποι έχουν απλουστεύσει επικίνδυνα και το νόημα του έρωτα, έχουν ισοπεδώσει ανεπανόρθωτα την ιδιαιτερότητά του. Ο σύγχρονος πολιτισμός θεωρεί το σεξουαλισμό σαν τη μοναδική και πληρέστερη μορφή του έρωτα. Γι' αυτό και στη γλώσσα του «κάνω έρωτα» σημαίνει ακριβώς «κάνω σεξ», δηλαδή σεξουαλική πράξη. Η σεξουαλική ανεξέλεγκτη φρενίτιδα ή η επιχείρηση σεξουαλικοποιήσεως καταβρόχθησε την ερωτική λειτουργία και περιόρισε τη δίψα του ανθρώπου για αιωνιότητα στον ερωτισμό. Πράγματα που οδηγούν στην καταστροφή της ίδιας της σεξουαλικής λειτουργίας. Υπερασπίζοντας τα ανθρώπινα, οφείλουμε να ομολογήσουμε πως ο έρωτας στην πραγματική κίνηση και ολοκλήρωσή του είναι ανάβαση προς την αγάπη, όπως το σεξ είναι ανάβαση προς τον έρωτα. Και σε αυτή την ανάβασή του, στην έκστασή του για την αναζήτηση και την έβρεση και για την έβρεση και την αναζήτηση του αγαπημένου, είναι η ίδια η αγάπη που πληγώνει και κρατά άγρυπνη την καρδιά μας. Στο άσμα των ασμάτων ανακαλύπτουμε πως η αγάπη σφραγίζεται από μια τρυφερότητα και ένα πάθος, από την αναζήτηση και την έκσταση του έρωτα, στο επίπεδο της μοναδικής και αποκλειστικής προσωπικής κοινωνίας και ενώσεως με εκείνον ή εκείνη που αγαπάει η ψυχή μας. Μόνο όταν ο έρωτας που κατευθύνεται στο ετερόφιλο πρόσωπο οδηγήσει στην αγαπητική αυτή υπέρβαση της φυσικής ατομικότητας, μόνο τότε ελευθερώνεται ο δρόμος για την ανταπόκριση του ανθρώπου στην ερωτική κλίση του Θεού και γίνεται ο έρωτας οδός ζωής και χάρισμα ζωής. Χωρίς έρωτα ένας άνθρωπος ή μια κοινωνία μπορεί να λειτουργήσει, αλλά δεν μπορεί να υπάρξει. Πρέπει να μιλήσουμε για ένα ερωτικό ήθος, μια ερωτική στάση ή αναμονή, όχι στο σεξουαλικό εγκλισμό της, αλλά στο άνοιγμά της προς την αγάπη. Επειδή σε αυτό το άνοιγμα η ερωτική σχέση είναι διάλογος συνάμα και σύνδεσμος ανάμεσα στον άνθρωπο και στον όμοιό του, ανάμεσα στον άνθρωπο και στο σύμπαν. Αλλά και ο έρωτας δεν έχει χάσει τις προσωπικές του διαστάσεις. Δεν καταντά υστερικός ή εφήμερος ή ανικανοποίητος ή μηχανικός ή ένοχος, απειλούμενος από την πλήξη και την ανία, από την αθλειότητα και την απογοήτευση. Όλες ή τις περισσότερες φορές δεν κλείνεται στον εαυτό του και δεν ζητά μόνο τα του εαυτού του. Δεν ακολουθεί έναν αντίστροφο δρόμο, ζητώντας την πληρότητά του όχι στην αγάπη αλλά στην αγχώδη σεξουαλικότητα στην οποία οδηγούμαστε μηχανικά ερεθισμένοι επιδερμικά. Και ο ερωτικός πόθος δεν γίνεται πηγή μοναξιάς και ατομισμού και αλλοτριώσεως. Ο έρωτας εκφράζει μια αποκλειστικότητα ασφαλώς πολύ σημαντική, ξεπερνώντας το σεξ και την ανωνυμία του φύλου, τη γενετήσια περιοχή του ανθρώπου και τη σεξουαλική πράξη. Τότε γίνεται πάθος ή πόθος, έρωτας μανικός για το συγκεκριμένο άνδρα ή τη συγκεκριμένη γυναίκα, που θεωρούνται κατά τρόπο υπέροχο και μοναδικό. Πρόκειται για μια έκσταση ή αναζήτηση στην οποία ο άνδρας ή η γυναίκα παρουσιάζονται ζηλωτές αποκλειστικής προσωπικής σχέσεως.
δεν είναι χωρίς σημασία πως η Ορθόδοξη παράδοση χρησιμοποιεί τον ανθρώπινο σωματικό έρωτα σαν τύπο του θείου έρωτα. Ο έρωτας των σωμάτων να σου γίνεται τύπος του πόθου προς το Θεό. Είναι μακάριος εκείνος που έχει τέτοιο πόθο προς το Θεό, όμοιο με αυτόν που έχει ο μανικός εραστής προς την ερωμένη του, όπως αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Αφού μάλιστα γνωρίζει πως κανένας μανικός εραστής δεν επιθυμεί τόσο πολύ την ερωμένη του όσο ο Θεός σφόδρα την ψυχή που θέλει να μετανοήσει, όπως αναφέρει ο Άγιος Νίλος ο Ασκητής. Ο Θεός που στην εσωτερική τριαδική του ζωή ορίζεται ως το όλον του έρωτος. Ο έρος αυτός εστίνει αγάπη. Γιάγραπτε δε ότι ο Θεός αγάπη εστί, όπως αναφέρει ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής. Και τούτο με την έννοια πως ο αληθινός έρωτας δεν αφήνει τους εραστές να ανήκουν στον εαυτό τους, αλλά στους ερωμένους, και απαιτεί να ζουν όχι τη δική του ζωή, αλλά τη ζωή του εραστή σαν υπερβολικά αγαπητή, όπως αναφέρει ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής. Ο έρωτας υπερβαίνει την ατομική επιθυμία ή ειδονή και αναζητά την προσωπική αλληλοσυμπλήρωση της ζωής, την καθολικότητα της αγάπης. Έτσι, ο έρωτας δεν μπορεί παρά να αποκορυφώνεται στην πραγματική αγάπη, να κατοικεί στην καρδιά που είναι πληγωμένη από αγάπη, όπως αναφέρεται στο Άσμα Ασμάτων, κεφάλαιο 5, στίχοι 2 και 8, στο επίπεδο δηλαδή εκείνο όπου η ζωή μας κατακλείζεται από την παρουσία του αγαπημένου προσώπου. Ήταν η εκπομπή «Κενά μηνύματα». Μια αναζήτηση νέων μηνυμάτων μέσα από τα βιβλία. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιώργος Γιώτας.